Να μιλήσουμε και να πούμε για την κατάσταση που υπάρχει στον αθλητισμό στην Κέρκυρα και ιδιαίτερα στο θέμα με το αθλητικό κέντρο, το οποίο και θέση δική μου και όλων είναι να μην μείνει ούτε μία ώρα κλειστό. Γιατί και για την νεολαία της Κέρκυρας είναι ένας χώρος ο μοναδικός που έχουμε στο νησί και θα πρέπει να με κάθε τρόπο να είναι ανοιχτός, να μπορούμε να γυμναζόμαστε έτσι όπως γυμναζόμαστε, ώστε να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στις αθλητικές δραστηριότητες που έχουμε. Θα σας αναφέρω ότι εμείς δεύτερη μέρα του Πάσχα φεύγουμε από εδώ πέρα, πάμε στην Αθήνα δυστυχώς, όπως και τις άλλες φορές, για να κάνουμε προετοιμασία στο κέντρο, λόγω των προβλημάτων και λόγω των ελλείψεων που υπάρχουν στην Κέρκυρα. Φεύγουν τα παιδιά από τους γονείς τους, από τα σπίτια τους, ξοδεύονται οικονομικά, δεν είναι παιδιά εύπορων οικογενειών. Μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, έχουν πολύ μεγάλες υποχρεώσεις. Είναι παιδιά τα οποία στοχεύουν υψηλά φέτος στην καλοκαιρινή περίοδο. Είναι δύο παιδιά που προκριθήκαν για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τον άλλο μήνα που θα πάμε στην Καβάλα, σε ένα γήπεδο που φιλοξενεί τους Πανελληνίους Αγώνες, η Ελευθερούπολη, 5.000 κατοίκων και κάνει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητικών Αγώνων. Εμείς εδώ 10 χρόνια δεν μπορούμε να κάνουμε αθλητικό αγώνα στίβου. Γέντια του πολιτισμού, δηλαδή είναι τραγικά αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ο πρώτος στόχος που πρέπει να βάλουμε είναι να φτιάξουμε αθλητικές υποδομές. Όλη η επαρχία, όλες οι πόλεις της Ελλάδος έχουν φτιάξει προπονητήρια και μαζεύονται από όλα τα μέρη της Ελλάδος και από το εξωτερικό και κάνουν προετοιμασίες. Εμείς φεύγουμε από εδώ πέρα, έχουμε αεροδρόμιο, έχουμε ξενοδοχικές επιχειρήσεις μεγάλες, έχουμε το προϊόν το καλό να μπορέσουμε να το προωθήσουμε και δεν έχουμε αθλητικές υποδομές. Έχουμε φτάσει στο τέλμα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εστιαστούμε όλοι σε αυτό το κομμάτι. Θέλω ακόμα να πω και να φέρω μια κουβέντα που πριν λίγο καιρό είπε και ο φίλος μου Γιώργος Οπομάσχης στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, γιατί κατηγορούσε το χειμώνα που δεν είχαν και εκεί θέρμανση και έλεγε ότι τα παιδιά που κρυώνουν, κουράζονται, είναι παιδιά της Νέας Δημοκρατίας, παιδιά του ΠΑΣΟΚ, παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ, είναι τα παιδιά μας, είναι ίδια παιδιά. Τα ίδια παιδιά κρυώνουν. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και εδώ στην Κέρκυρα. Είναι τα παιδιά μας όλων των πολιτικών χώρων, δεν είναι πολιτική. Είναι υποχρέωση λοιπόν της Κέρκυρας και των φορέων να φτιάξει αθλητικές υποδομές άμεσα, όλο το νησί.